σας. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρίνα και είμαι η Φωτεινή Καριστινέου. Στην εκπομπή Φωλέδαμος Παραλίου, όπως κάθε Παρασκευή, αν και την προηγούμενη Παρασκευή εκτάκτως δεν πραγματοποιήθηκε η εκπομπή μας για κάποιο λόγο υγείας. Σας ζητάμε συγγνώμη για την απρόσμενη και ξαφνική αναβολή της εκπομπής. Ήταν κάτι έκτακτο. Ελπίζουμε ότι να είμαστε όλοι καλά, να μην τυχαίνουν και πράγματα ξαφνικά. Ναι, γιατί να το πω, αυτό είναι κοινό το πω. Ναι, αυτά σημαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, αλλά καλό θα ήταν να χαμηλώσουμε το κινητό, Μαρίνα. Ναι, ακούγεται κοινό το πω, αλλά η υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάμε για να μπορούμε να κάνουμε σχέδια, όνειρα, πράγματα, έργα, όλα ξεκινάνε από εκεί. Αν η υγεία μας δεν είναι καλά, αν εμείς δεν είμαστε καλά, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Και δεν είναι δεδομένο, έτσι. Όσα δεν φέρνει, λέει ο χρόνος, το φέρνει το λεπτό και η στιγμή. Ελπίζουμε όλα να, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Ευχόμαστε τα προβλήματα του, ο κόσμος να τα ξεπερνάει και γρήγορα. Και μια ευχή, μακάρι κάποια στιγμή να βιάζανε τα νοσοκομεία από ανθρώπους που υποφέρουν. Έτσι ακριβώς. Να μην υπάρχουν αρρώστιες. Τα νοσοκομεία, τα ορφανοτροφεία. Όλα, όλα, όλα. Τα καταφύγια ζώων. Όλα. Η ζωολογική κήπη, τέλος πάντων. Εμείς μιλάμε για ασθένειες τώρα. Μιλάμε για οτιδήποτε συμπεριληπτικά ανήκει στην έννοια ενσυναίσθηση. Και αυτό με την συμπερίληψη θα το δούμε, γιατί είναι και ένα από τα θέματα της επικαιρότητας. Άλλα είχαμε σκοπό να πούμε σήμερα. Μάλλον και την προηγούμενη εβδομάδα άλλα ήταν. Ναι, γιατί θα είχαμε μαζί μας και μία εξαιρετική αλλά καλεσμένη για να πούμε. Το πρόγραμμα. Θα έρθει όμως η καλεσμένη μας. Απλώς αναβλήθηκε. Ναι, ναι. Να πάνε όλα καλά και ναι. Εκείνη θα έρθει. Καλά θα είμαστε, όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, και θέμα υγείας βέβαια, έτσι επειδή θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά βεβαίως ζητούμε και επιζητούμε την αποδοχή σας, αλλά ζητάμε και την κατανόησή σας. Και λόγος υγείας ήταν το αίτιο της καθυστέρησης μας σήμερα. Και όχι μόνο, να μην το πούμε, να μην πούμε μόνο ότι ήταν το... Από την υγεία πλευρά. Είναι και το... Μόνο πρόβλημα στην Αθήνα, το πρόβλημα του πάρκινγκ. Α, ναι, αυτό. και να πω εδώ ότι αυτό, εντάξει, μας οδήγησε σε έναρξη στην παλαιά μας ώρα, έτσι. Στις πρώτες ώρες. Στις αρχικές μας ώρες. Ναι, εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Συγχωρήστε και εμένα προσωπικά αυτό το λίγο έτσι. Μαγκωμένο, δεν με έχετε συνηθίσει έτσι. Αλλά όλοι μας καλούμαστε κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν δύναμη, ψυχραιμία, δύναμη, ναι. Και πίστη. Ναι. Και πίστη πάνω από όλα. Ειδικά το τελευταίο νομίζω. Ξεκινάμε από εκεί και όλα τα άλλα. Από Θεού άρχεστε. Και να θυμηθούμε εδώ πέρα και κάτι έτσι, το οποίο συνηθίζει να λέει ο δάσκαλος της Φολεγάνδρου, γιατί ξεχνιόμαστε, είμαστε η Φολεγάνδρος εκ παραλλήλου, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Τώρα ξεκινήσαμε με ένα εξομολογητικό προσωπικό ύφος, το οποίο όμως θα το διαχωρίσουμε από ό,τι ακολουθήσει, γιατί ό,τι πούμε και το οποίο θα άπλεται της επικαιρότητας, θα είναι με μία αποστασιοποίηση... με μία ουδετερότητα, δηλαδή αντικειμενικότητα. Ουδετερότητα, εντάξει, ναι, αντικειμενικότητα κατά δυνατόν. Δεν θα εκφράσουμε την προσωπική μας άποψη για αυτά τα θέματα. Αυτό θα τα παραθέσουμε, είναι... ναι. Θα πούμε τα γεγονότα. Ίσως μπορούμε ένα, ένα δημοσιογραφικό ένα, σχόλιο έτσι, τόσο όσο... ελαφριά κριτική, έτσι, ένα σχολιάκι, να το πούμε ίσα-ίσα. Ναι, ναι. Και να το αφήσουμε εκεί για όλα. Ο καθένας έχει την άποψή του, έχει την γνώμη του, την υποστηρίζει, με κάποιο τρόπο ίσως και τη στοιχειοθετεί. Ναι, οπότε γνώμη... δεν θα πούμε να αλλάξουμε προφανώς απόψεις και... Όχι, όχι. Και... γνώμη και άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Και τα πιστεύω του. Το θέμα, ωστόσο, είναι
ποιος έχει γνώση. Ναι, πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και το αντικειμενικό του πράγματος. Ναι. Όταν λέμε κάποια είδηση, πιάνουμε πρώτα το πραγματικό, το αντικειμενικό, και μετά ο καθένας το δέχεται και το αποδέχεται με τον δικό του τρόπο και μέσα από τα δικά του φίλτρα και του γνώμη, ψυχισμό, τρόπο που έχει μεγαλώσει. Ναι, από τις προσλαμβάνουσες, από όλα. Απόψε είναι από τις λίγες φορές που έχουμε και σκουλέτα. Είπαμε να τα γράψουμε γιατί πλέον μας είπαν κάποιοι ότι χανόμαστε λίγο στο. Όχι, αυτό ήταν ένα κακόβουλο σχόλιο. Δεν... Ναι, όχι, αλλά, όχι, όχι, όχι. Για να μην τους προβληματίσουμε κι αυτούς, για να καταλάβουν ότι υπάρχει και συνοχή και συνέχεια στα λεγόμενά μας. Απάντησα σε αυτό. Ναι, ας πούμε λοιπόν ότι κάναμε μια σκαλέτα τουλάχιστον την ώρα να την. Ναι, και επειδή από εδώ. Με αυτά που πρέπει να πούμε και καμιά φορά ξεχνάμε πάνω στον. Όχι εγώ. Όχι. Ναι. Αυτό εμένα δεν μου επιτρέπεται και λόγω ιδιότητας. Mm. Αλλά θα πω κάτι. Δεν διαχωρίζω τη θέση μου για να πω «Α, εγώ δεν». Εγώ δεν, γιατί είναι αυτό το οποίο εγώ κάνω στην καθημερινότητά μου. Αλλά για να απαντήσω και σε κακόβουλα σχόλια. Όχι, για να κρύβει το ένα συγκεκριμένο κακόβουλο σχόλιο. Ένα ίσον κανένα. Όχι, δεν το λέω. Εγώ δεν το δέχομαι γιατί η τρίχα γίνεται τριχιά και δεν αφήνω τίποτα. Καλό θα ήταν ορισμένοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η συνέχεια και η συνοχή και η συνεκτικότητα στον λόγο, αλλά υπάρχει και ο αποσπασματικός λόγος, ο οποίος δεν στερείται αυτό, όχι, εξυπηρετεί ή τουλάχιστον όχι των τριών στοιχείων. Έχει μία συνέχεια άλλου είδους, κάνουμε και μάθημα τώρα, έχει συνέχεια άλλου είδους και εξυπηρετεί άλλες στοχεύσεις. Το αφήνω εδώ, όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει. Το είπα, αλλά επειδή το ανέφερες, όχι, δεν τα αναμασάμε, αλλά και η μάθηση, ποια έχει η μητέρα της μάθηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μιλήσαμε για τα θέματα να ακουμπήσουμε σήμερα, να αγγίξουμε. Ξεκινήσαμε με θέμα υγείας και θα πάρω ως συνδετική λέξη την υγεία, λέξη γέφυρα. Η υγεία του Αλεξέη Ναβάλνη δεν έδειχνε... Στο θάνατο Αλεξέη Ναβάλνη και όχι στο φυσικό θάνατο. Να πούμε ότι πρόκειται για εξόντωση, παύλα δολοφονία. Λοιπόν. Όσοι δεν ξέρουν την υπόθεση, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τους λέει κάτι το όνομα Ναβάλνη, λοιπόν. Δεν νομίζω. Πρόκειται για το... πολιτικό αντίπαλο σε εισαγωγικά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Ρωσία. Για την ακρίβεια, θα σε διακόψω, κατ' ουσίαν ήταν εκείνος ο οποίος θα διαδεχόταν τον Πούτιν εάν δεν είχε κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Τσάρος. Εδώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική λόγω γνώσεως και με τα λόγω γνώσεως και γνώση. Δηλαδή η Ρωσία δεν θεωρείται μια απολύτως ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Όχι, όχι. Κάθε άλλο δεν έχει γνωρίσει δημοκρατία ποτέ στην ιστορία της. Τώρα αυτό είναι και ιστορικό δεδομένο. Αλλά ειδικά εγώ προσωπικά μπορώ να τοποθετηθώ και αλλιώς, γιατί πέρα από τις ιστορικές μου γνώσεις έχω και τις προσωπικές μου λόγω. Γνώσεις και από εμπειρίες άλλων προσωπών. Η Πολωνία κράβγαζε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτό θα συνέβαινε. Ναι, βέβαια εδώ να πούμε και κάτι. Θα δολοφονούσε να βάλει. Ναι. Επιλογή του ήταν να επιστρέψει μετά από τη Γερμανία που πήγε το 20 που τον δηλητηρίαζαν. Την γνωστή ιστορία. Ναι, με την δηλητηρία. Μα τον δηλητηρίαζαν με μια ουσία η οποία παρασκευάζεται μόνο στη Ρωσία. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω ρωσικά και πολωνικά. Λοιπόν. Βέβαια ήταν επιλογή του να επιστρέψει, ίσως αρχικά επειδή πίστεψε ότι θα κατάφερνε να ρίξει τον Πούτιν. Στην πορεία διότι αυτό δεν γίνεται, δεν αφέθηκε στη μοίρα του. Ξέρεις, κάποιες φορές υπάρχουν οι μάρτυρες, οι ιερολοχίτες, οι Λεωνίδες, να το φέρουμε στα δικά μας. Ναι. Η Αθανάση Διάκη. Μπράβο. Οι Παπαφλέσιδες, έτσι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι... επιλέγουν να είναι αναλώσιμοι, όχι όμως όπως ήταν στην Καλλιπολή, τα 13χρονα της Ζάνης. Συγγνώμη. Αυτά συμβαίνουν. Συγγνώμη, είναι ο απόϊχος της ασθένειας της προηγούμενης εβδομάδας. Έχει μείνει αυτό το ελαττωματάκι
Συζητάω συγγνώμη, είναι αλλά είναι καλύτερο. Είναι έξαση τώρα. Είναι αφιλήνο έρωτος ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβονται. Εγώ έχω βήχα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δεν θα ρωτήσω γιορτά. Όχι, για να μην ρωτήσεις. Λοιπόν. Έχει περάσει και η γιορτή, οπότε δεν έχει νόημα. Α, λοιπόν. Ήταν λοιπόν επιλογή του κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις. Ειδικά η προηγούμενη, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Μοραβιέτσκι, ναι, γιατί ο Τούσκ... Δεν νομίζω. Όχι, ο Τούσκ, ναι, εδώ θα πω ένα δυστυχώς, επειδή γνωρίζω και θα τα αφήσω εδώ. Γιατί και αυτός έχει καταστρατηγήσει διάφορα εκεί στην Πολωνία τώρα. Ναι. Οι Πολωνοί ορίονται, εντάξει. Ξέρεις, όταν μικρές ομάδες ενώνονται, ναι, αλλά επί της ουσίας δεν πάβει να είναι μικρές ομάδες. Δεν έχουν, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε οι ετερόκλητοι, πώς να το πω, ναι, ετερόκλητες, ναι, που δεν είναι ομάδες. Είναι στοιχεία που δεν γίνονται ομάδα ποτέ. Ναι, και αυτό, αυτό φαίνεται. Μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ναι, θα φανούν. Εδώ τώρα πραγματικά για να θυμηθούμε και το εκπαραλλήλου, θα ήθελα να ήξερα ποια είναι η τοποθέτηση, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, της Νέας Δημοτικής Αρχής στη Φολέγανδρο, για το θέμα αυτό της επικαιρότητας των γάμων, των ομόφυλων, ζευγαριών. Θα σου πω εγώ. Θα ήθελα να ήξερα. Το καλοκαίρι θα δεις. Επειδή γνωρίζω το λέω. Θα γίνονται γάμοι ομόφυλων ζευγαριών πολύ στη Φολέγανδρο. Όχι, επειδή ήθελα να ξέρω πράγμα, εάν συμφωνούν όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, σε συμπολίτευση. Όλα αυτά τα άτομα, τα πρόσωπα. Και το λέω γιατί ξέρω πώς τοποθετούνται επί του θέματος. Αλλά ξέρεις. Είναι που έχει ψηφιστεί νόμος του κράτους πλέον. Όχι, δεν κατάλαβες. Τη γνώμη τους, όχι το τι θα κάνουν επί του πρακτέου. Τη γνώμη του, την άποψή του. Ναι. Αυτό όμω γιατί το είπα. Είναι μια μικρή ένδειξη. Είναι αυτό τι που σημαίνει. Να κρατάει τη γνώμη του για τον εαυτό του. Και τι σημαίνει ότι δεν ομονοώ. Και ότι οι συγκρούσει θα φανούν. και αν δεν είσαι αυτό, γιατί του προειδοποίησα κατά έναν τρόπο τώρα, αλλά θα είναι και σε κάτι άλλο. Και όλα φαίνονται. Αλλά το αφήνω εδώ γιατί. Αυτό δεν μα ενδιαφέρει. Μαρίνα είναι και το, το Φολέγανδρο. Είναι το εκπαραλλήλο, είναι και το Φολέγανδρο. Σύμπα το καλοκαίρι θα φάνει. Εκείνο κοντά. Όμως, ναι, και άλλα πολλά θα φανούν. Γιατί μπορεί ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού να γίνει... Εδώ θέλουμε, αυτό όμως πρέπει να το πούμε. Ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού θα γίνει στο Δημαρχείο της Νέας Σμύρνης. Εδώ, ναι, όπου ανήκουμε και εμείς με έναν τρόπο. Ναι, αφού μέσα τη συγνότητα του ένα στη Βιλάη. Φυσικά. Και από ό,τι διαβάσαμε στην επικαιρότητα σήμερα, πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο συμβιώνει και όχι απλώς κατοικεί εδώ και 20 χρόνια. Ο ένας είναι πολύ γνωστός επιστήμονας. Έχουν οι άνθρωποι που αγοράσει από κοινού σπίτι. Έχουν τρία παιδιά, τα οποία φαντάζομαι τα έχουν υιοθετήσει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γιατί τα όχι. Συγγνώμη, φύγαμε πάλι όμως γιατί έχουμε να πούμε κάτι για τον Αλεξέη Ναβάλνη. Έχω να πω ακόμα. Δεν το, να το κλείσουμε, επειδή έχουμε σκαλέτα πια. Μην πηγαίνουμε έτσι. Ναι, εσύ το είπες άλλωστε. Έφερες το ομόφυλο. Ναι, τόσο όσο. Άνοιξα παρέν. Όχι. Τον πήγαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Σιβηρία. Εκεί και καλά να είσαι παγώνος. Επειδή στην οικογένειά μου πια την ευρύτερη. Αυτές ήταν οι τακτικές της Ρωσίας. Ναι, η μητέρα του, η γιαγιά του συζύγου μου με τον πατέρα του και την αδελφή του πατέρα του, δηλαδή τα δύο παιδιά της. Όχι, ναι, τη θύμη. Εξορίστησαν. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν. Και γύρισαν. Τώρα δεν θα πούμε τίποτα. Ναι, ο πατέρα του. Ναι, αφού γύρισε, μεγάλωσε. Η οικογένεια του πατέρα του κιόλα ήταν εκεί από τι συναντήσεις. Και έπρεπε να του διώξουν για να πάρουν περισσότερο. Μετά όμως τους χρειάστηκε το καθεστώς και ως, τους χρειάστηκε και ως μυαλά, να το πω έτσι. Ναι, αλλά στην πρώτη ευκαιρία έφυγαν και πήγαν Αμερική Νέα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πάγια τακτική. Σιβηρία εξόντωση. Και ξέρετε, με το Σιβηρία λίγο... Και τίποτα μου κάνει, ακριβώς, ακριβώς. Οι άνθρωποι, η οικογένεια του Ναβάλνη, στις 12 του Φλεβάρι, μίλησε μαζί, 12 νομίζω, Φλεβάρι, για να τώρα δεν το θυμάμαι πώς τα... Και δεν έδειχνε σήμα. Νομίζω 10 Φλεβάρι τώρα προχθές και δεν έδειχνε κάτι.
Ότι ήταν άλλος, ας πούμε. Ναι, δεν έδειχνε ναι, τίποτα. Ναι, είχαν λέει ότι τον βγάλανε για βόλτα στο προάβλιο. Ναι, 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 και έπεσε κάτι. Ναι, ναι. Και εντάξει. Και από κάτια να πήγε, ο άνθρωπος να ανακοπεί να έπαθε. Στο κρύο, στη Σιβηρία. Όχι, με όλα αυτά που έχει τραβήξει και όλο το χρόνο. Μα δεν χρειάζεσαι χαρτομάτι. Ναι, ευχαριστώ. Με όλα τα χρόνια. Τώρα που λέμε 4,5 χρόνια. Δεν μου επιτρέπετε να επεκταθώ, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είναι αυτό. Ναι, η Ρωσία όμως είναι δεν ένα... ξέρω πότε ο ιστορικός του μέλλοντος, του παρόντος, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, θα τα καταγράψει, θα τα γράψει όλα αυτά. Θα... Εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ, αλλά θα το... όσοι ακολουθούν θα το δουν. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος... Και τέλος πάντων, αυτό το αφήνω και θα πω κάτι τώρα το οποίο θα είναι γέφυρα για το άλλο μείζον θέμα της επικαιρότητας, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο της ιστορίας, είτε σε ενεργητική είτε σε παθητική σύνταξη, ενεργεί αλλά και υπόκειται στις εξελίξεις και είναι και το ποιητικό αίτιο όταν μιλάμε για παθητική σύνταξη, γιατί εκείνος προκαλεί εν πολύ στις εξελίξεις. Και επειδή η συζήτηση είναι αυτή για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, επανερχόμαστε. Το κλείσαμε τον Ναβάλι. Ναι. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Βέβαια, μιλάμε τώρα ότι όλα αυτά τα προκάλεσε. Τα προκάλεσε. Μιλάμε για ένα κράτος η Ρωσία υποτίθεται δημοκρατικό, ορθόδοξο. Αυτό το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, το βάζουμε με αστερίσκο. Για να βγαίνουν να πούν ότι έχουμε. Κάποια δικτατορία ή από τσάρο έχουν. Πάντα ναι, τσάρο είχαν. Ναι, δε το, όμως δεν είναι αυτό το επίσημο. Δεν είναι όπως είναι στη Βόρεια Κορέα. Μα δεν έχει, υπάρχει. Ναι, μα στη Ρωσία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι ένας τσάρος, η ολιγαρχία γύρω του ναι, και ο λαός ο οποίος. Και οι άλλοι μισή ήταν χρυσοπίκοι και οι άλλοι ήταν μεσαρτολικοί στολές. Αυτό είναι ένα κουστούμι. Και ακριβώς. Και ο λαός. Όχι πολίτες, ο λαός. No. Ο οποίος υπήκοη, να το πω έτσι, ναι, πες το έχει ζει μια επίφαση δημοκρατίας. Ναι, είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Δηλαδή, πραγματικά, όπως εμείς εδώ πέρα μοιραζόμαστε, ας πούμε, τις μνήμες μας από τον πόλεμο του 40, από τους παππούδες μας, ναι, έχει βιώσει ο σύζυγός μου, η οικογένειά του και μαζί με αυτόν και άλλοι. Στην Ρωσία δίνουν ένα... Δεν το είναι... λαματάκι, τυράκι, μια... τους έχουν τα McDonald's και καλά. Όμως έκλεισαν. Κλείσανε με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ναι. Τους είχαν τα McDonald's, αλλά είμαστε Δύση. Ούτε καν. Έχουμε τους οίκους, τους ευρωπαϊκούς οίκους μόδας, αλλά είμαστε Δύση. Τώρα μιλάμε προ πόλεμο Ουκρανίας. Μην πας τόσο μακριά και πόσοι έχουν πεθάνει μυστηριωδώς και ακόμα πόσοι. Η Ρωσία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάντα, είναι και για την... Πάντα. Ιδίως για εμάς τους Έλληνες, αν και αδερφό, ορθόδοξο κράτος, λαός... Δεν μας βοήθησαν ποτέ, μας χρησιμοποίησαν πολλάκις. Παρακαλώ, δύο λάμπες και δύο ναι. Ναι, μαγιώτα. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα της επικαιρότητας, αποστασιοποιούμε. Λοιπόν, απροκάλυπτα, σχεδόν πάντα. Συγκεκαλυμμένα όχι. Εμείς το αφήσαμε και το λέγαμε έτσι. Ίσως ελπίζαμε ότι το ότι ήμασταν ομόδοξοι και ομόφυλοι. Επειδή εντάξει, με τη φιλική εταιρεία το 2014, από ότι είναι Οδυσσό, από αυτά εκεί, γιατί κάπως έπρεπε με έναν τρόπο να ντυθεί, να ενδυθεί αυτό το ένδυμα τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μην πάμε σε αυτό τώρα. Και για να πούνε, μια και το λέμε, να το ολοκληρώσω, και για να πούνε στους ραγιάδες Έλληνες, βέβαια τους Ρωμιούς, τους Έλληνες που κολοκοτρώνε, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Από πίσω μας υπάρχει και κάποιος άλλος πιο δυνατός, γιατί εμείς οι Έλληνες αυτό το πρόβλημα είχαμε πάλι. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορούμε, ναι, ότι δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον για να μας στηρίξει. Μπορούμε μόνοι μας. Και όπου πήγαμε μόνοι μας, τα καταφέραμε. Οι άλλοι μας έλεγαν τρελούς και εμείς κάναμε παρθενώνες και... Όποτε ανεβήκαμε ψηλά και κάναμε το λάθος να κοιτάξουμε κάτι, είπαμε πόσο ψηλά έφτασα, χρειάζομαι ένα στήριγμα. Δεν τσακιστήκαμε αυτό πέσαμε. Ναι. Και επειδή έκανα για τη Ρωσία, τι να πρώτα θυμηθώ. Το σχέδιο των τριών του μάνα και... Εντάξει τώρα, ποτέ δεν μας ήθελαν δυνατούς. Λοιπόν,
Όχι, θέλει μάλλον να κρατήσει κοντά σε αυτό. Ένα υποχείριό του, μάλλον. Ένα υποχείριό του, για να είναι αυτό. Την έξοδο στη Μεσόγειο. Αυτό θέλει η Ρωσία και αυτό επιχειρεί και αυτό με κάθε τρόπο επιδιώκει και γιατί όλα. Δεν ξεπεράσει ακόμα τελικά αυτό το κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ. Ξέρει τι θέλει. Αυτό θέλει να κάνει. Ναι. Λοιπόν. Και με απειλές και ζάχαρο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Λοιπόν. Αυτό που ξεκινήσαμε πριν. Ωραία. Ένα. Το οποίο φαίνεται ρηξικέλευτο. Και εγώ λέω ότι μπορεί και να είναι, γιατί διαβάζω. Είμαστε η 16η Ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω, και η οποία. Και, στον κόσμο. Ναι, και η πρώτη Ορθόδοξη, η οποία αναγνωρίζει το γάμο των ομόφυλων. Το πολιτικό γάμο των ομόφυλων, ζευγαριών. Ναι, το πολιτικό. Λοιπόν. Επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνι, εγώ θα το πάρω και ιστορικά και θα πω το εξής. Ό,τι καινοτόμο ή μάλλον ό,τι ρηξικέλευτο γίνεται, φαντάζει στα μάτια των πολλών, γιατί συνήθως το συλλαμβάνουν λίγοι, ένας, βλέπε Περικλής, ας πούμε, ναι, για την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη. Και, εντάξει, άλλαξε τον νόμο. Το έκανε γιατί τον εξυπηρετούσε και εκείνον για τα παιδιά του. Okay, εντάξει. Αλλά όταν κάποιος ο οποίος βλέπει μπροστά, όπως λένε, είναι διορατικός και αντιλαμβάνεται, αφουγκράζεται την πραγματικότητα, την κοινωνική, γιατί η πραγματικότητα είναι εκείνη που μας καθοδηγεί. Αυτό που λέμε, η ιστορία δεν μπορείς να πεις πάει. Α, ένα ελάφι, α, δεν υπάρχει. Σε πάει. Ακριβώς. Και ανταποκρίνεται σε αυτό. Ακούει την εποχή του. Ναι. Και βλέπει και, και πέρα από την εποχή του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Να προλάβεις τις εξελίξεις πριν σε προλάβουν και σε ξεπεράσουν ακόμα χειρότερα. Λοιπόν. Και τότε ο Περικλής είχε, ας πούμε, αντιδράσεις. Έτσι, για να δούμε λίγο και το ιστορικό κομμάτι. Πολλές. Πάρα πολλές. Όπως και όταν επιτράπηκε στους μετοίκους να έχουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Ή όταν δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες απελευθέρωση στους δούλους. Ενώ πριν, ας πούμε, δεν. Λοιπόν, όλα αυτά για τότε φάνταζαν στους πόλους. Ναι. Δεν θα πούμε, θα πούμε. Δεν καταλαβαίνεις, ανήκουσαν. Αδιανόητο. Και θεωρούσαν ότι θα προκαλέσουν ανήκε στον Βλάβιν, στο πολιτικό σώμα, στον Δήμο, Δάμο, πείτε πώς. Σου θυμίζει κάτι? Mm. Λοιπόν, τι λέω εγώ. Άλλο εγώ ως Φωτεινή τώρα, είπαμε τα βλέπουμε. Ναι, ναι, σαν προσωπική ναι. μας, αυτό είπαμε και πριν, το κάθε μας έχει. Νομίζω να ικανοποιώ και κάποιους οι οποίοι μου είπαν κάτι για το προσωπικό σχόλιο πριν κάποιο καιρό, θυμάσαι, το είχα αναφέρει, κάποιος μου είχε στείλει πάλι ένα μήνυμα, ότι, ναι. Ότι, όχι, όχι, θα ακούσει, θυμάσαι τι μου είχε πει, μου είχε γράψει ότι να ακούσει αληθινές ειδήσεις, πώς μου το είχε πει, και είχα πει ότι είναι το οξύμορο, λοιπόν, ορίστε λοιπόν, άμα πρέπει να δείχνουμε και ότι μπορούμε. Λοιπόν, άλλο λοιπόν ως Φωτεινή και άλλο ως ένας άνθρωπος ο οποίος καλούμε να τοποθετηθώ ή μάλλον να παρουσιάσω τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί αυτή η εκπομπή είναι και εκπομπή λόγου. Θεωρούμε ότι ένας από τους στόχους μας είναι και τα μικρά μαθήματα ιστορίας και τα μικρά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και μελισσοκομείας. Λοιπόν, αλλά ας το πάρουμε λοιπόν από εκεί όπου το άφησα. Είναι λοιπόν μία απλή πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Πολίτες της χώρας. Φυσικά. Φορολογούμενοι με τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορεί να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτό το λέει η λογική. Δεν το λέει. Έτσι. Ναι, αυτό λοιπόν. Έτσι είναι. Αφού κάνουμε και λίγο ανάποδο. Δηλαδή, αν είμαστε αυτό, σε μια κοινωνία αυτό. Διαφορετική και απαγορευότανε ο γάμος των ατερόφιλων. Εγώ, επειδή το συζητήσαμε πριν βγούμε μπροστά, δηλαδή, να πάμε σου προς είπα ότι κάποιες φορές πρέπει να αντιστρέψεις το πρόβλημα το για δικό να, σου, όχι, να το αντιστρέψεις, ναι, για να το λύσεις αριστοτελικά. Δηλαδή, και αν δεν το κάναμε, αν δεν γινόταν. Αν δεν περνούσε νόμος, ναι. Τι θα γινόταν τελικά.
Θα σταματούσαν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν. Και για πόσο θα φορολογούνταν αυτοί οι άνθρωποι, θα καλούνταν να ψηφίσουν, να... Βεβαίως, να δουλέψουν, να παράγουν έργο, να προσφέρουν στην κοινωνία ή με τις γνώσεις τους, με τη δουλειά τους. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι. Όλα, φίλες και φίλοι. Τα που έχουμε εμείς, φίλες και φίλοι, και το σας αποκαλώ έτσι όπως σας λέμε σήμερα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αστερίσκοι, παραπομπές και εξαιρέσεις. Και δεν μιλάω για οχλοκρατία, μιλάω για δημοκρατία. Λοιπόν, όταν λέμε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία, όλα αυτά, ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία, αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε για δημοκρατία, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της. Αλλιώς δεν είναι δημοκρατία. Και να πούμε ότι το πιο σημαντικό από αυτό το νόμο που ψηφίστηκε είναι ότι έτσι καλύπτονται τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών βασικά. Υπήρχαν περιπτώσεις που χανόταν ένας από τους δύο γονείς. Φυσικά. Από τους δύο γονείς. Φυσικά. Και ο άλλος που είχε μεγαλώσει το παιδί δεν είχε κανένα δικαίωμα να το μεγαλώσει, να αναλάβει την κυδαιμονία του. Παρέπρεπε το παιδί να πάει κάπου αλλού, να δοθεί για εφεσία σε κάποιο ίδρυμα. Δηλαδή ένα παιδί που το είχε μεγαλώσει με αγάπη μέσα σε μια ομόφυλη οικογένεια, γιατί η αγάπη δεν έχει φίλο. Αγαπάς ένα παιδί, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είμαστε δύο γυναίκες, είμαστε δύο άντρες. Να χάσει τον ένα από τους δύο γονείς του. Και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα ίδρυμα παρατημένο, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να το κρατήσει. Εδώ, το είναι, εδώ είναι η αντιστροφή. Και λέμε λοιπόν. Ένα το. Στα παπούτσια του άλλου. Μπείτε στη θέση τους. Αν όποια από εσάς είστε ετερόφιλοι και έχετε παντρευτεί με τη γυναίκα σας, με τον άντρα σας, αν συνέβαινε κάτι στον ένα από τους δύο σας. Υπάρχει άλλο μεταλλείο. Και όχι. Και σας έπαιρναν το παιδί σας, γιατί σε μια άλλη κοινωνία, όπως είπες και εσύ, θυμίζει μια γνωστή ταινία, δεν θα την πούμε. Ναι. Ενός πολύ γνωστού ηθοποιού δεν θα την πούμε. Θυμάσαι πώς λέγεται η ταινία, εγώ τη θυμάμαι, δεν θα την πούμε από εδώ. Έλα να την πω, δεν πειράζει. Ναι. Το straight story του Βλαδιμίρου Κυριακίδη και της Μουρίκη, της έφηβης Μουρίκη. Όπου ζούσαν σε ένα κόσμο αντιστραμμένο. Δηλαδή είχαμε την ομοφιλοφιλία να είναι το αποδεκτό. Και το ετεροφιλία. Και ο παρίας ήταν ο ετεροφιλόφιλος. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω και εγώ, ότι για να καταλάβεις, τώρα θα αναφερθώ στα ζώα, πώς είναι όταν πηγαίνουν τα ζώα στη σφαγή, θα πρέπει να θυμηθούμε τι γινόταν, να θυμηθούμε ξέρω τους παππούδες μας, τους θείους μας, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Κεσαριανή, λίγο πριν την εκτέλεση, όλα αυτά. Ο πόνος του έμψυχου δεν εξισώνω. Μην πει κάποιος ότι εξισώνω τους ανθρώπους με τα ζώα. Μιλάμε για τα έμψυχα, ψυχή, και έχουν και νόηση. Γιατί όλα τα ζωντανά πλάσματα αντιλαμβάνονται τον επικείμενο θάνατό τους. Αυτό. Έτσι, για να πω και κάτι από αυτά τα οποία θέλω εγώ. Όλα. Λοιπόν, αν το σκεφτείτε και αν είστε πραγματικά ευαίσθητοι, φυσιολογικά θα σταματήσετε να το δεκρεάσετε. Δηλαδή είναι φυσικό επόμενο. Λέω φυσικό επόμενο, θα πω και φυσιολογικό. Λοιπόν, αφήνω εδώ τώρα αυτό για να μην αρχίσω με διδακτισμό, αλλά εάν κάποιος από εσάς μπει σε αυτή τη διαδικασία, και είναι ο μόνος τρόπος για να αντιληφθείς τον απέναντι, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ζώο, όταν είναι ζωντανό πλάσμα, μόνο αν μπει στη θέση του. Αυτό. Είτε είσαι το πρόβατο το οποίο είσαι το επόμενο στη σειρά σφαγής και μπαίνεις μέσα στο ματωμένο χώρο και βλέπεις το αίμα του προηγούμενου και ένα σπαρταράκι και ξέρεις ότι σε δευτερόλεπτο το επόμενο, γιατί το αντιλαμβάνονται. Είτε είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα στερηθεί στο παιδί σου, διότι εάν τυχόν ο σύντροφός σου, ο ομόφυλος σύντροφός σου, χαθεί, δεν θα έχεις να διαχειριστείς μόνο τον πόνο σου από την απώλεια αυτή, θα έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτή τη σκληρή πραγματικότητα το να σου πάρει το παιδί σου. Το παιδί το οποίο 5, 10, 15, 20 και ένα στο 5, 10 χρόνια, φαντάζομαι να είναι και ανήλικο. Λοιπόν. Ναι, γιατί. Θέλετε να ξεχάσετε το παιδάκι από κάτω να πάρει από ιδρύματα που είναι μια φορά παρατημένα, δεύτερη φορά. Ναι, κάποιοι έχουν υιοθετήσει. Καταλαβαίνω τον αστερίσκο εκεί με την παρένθετη μητέρα και αυτά, ότι έχει να γίνει δουλειά, έχει να γίνει δρόμος, προφανώς. Αυτό πρέπει να βγει από τη φάση. Δηλαδή,
Το θέμα της παρένθεσης της μητέρας πρέπει να δώσουμε σημασία γιατί να μην γίνει εμπόριο. Ακριβώς. Το αν εγώ έχω ένα ζευγάρι ομόφυλων φίλων και θέλω να τους εξυπηρετήσω, να μου ζητήσουν να τους γεννήσω ένα παιδί και θέλω και μπορώ και το θέλω, αυτό δεν είναι κακό. Το αν έρθουν όμως και μου πούν πάρε τόσα χρήματα για να μας κάνεις ένα παιδί και μετά ναι. Ξέρεις, α, αυτό είναι καλό μαγαζάκι. Πάω σε ένα άλλο ζευγάρι, ξέρεις, μπορώ να σου κάνω ένα παιδί. Αυτό. Ένα, δύο, τρία. Να γίνω δηλαδή μια μηχανή αναπαραγωγής παιδιών. Τότε είναι σαν να βλέπεις μια αγελάδα που γεννάει μια κότα που γεννάει αυγά. Σωστά. Σε έναν ορθό τρόπο. Και... δηλαδή, χάνεται πια και η έννοια της μάνας. Ναι, και δεν μπορώ να δεχτώ γιατί άκουσα. Μια παλιά μητέρα μου το γεννήσει να παίρνει το αρχικό να το παιδί για κάποιο καιρό. Ναι. Δεν είναι στο γεννά το παρατάω, αφού να μπουκάλει γάλα έξω την πρώτη. Κοίταξε να δεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν γίνεται κάτι. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία, νομίζω το είπα και πριν. Πρέπει να το αντιθέσω. Πρέπει κάθε βήμα. Κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά επειδή η πραγματικότητα κάποιες φορές ξεπερνάει, κάθε βήμα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ανιχνευτικά. Γιατί κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε αχαρτογράφητα νερά. Πάμε να το δούμε. Νομίζω σε πρώτη φορά δεν επιτρέπεται η παρένθεση στην μητέρα. Κάτι νομίζω μόνο η τεχνολογία. Έγινε μία. Ναι, αυτό όχι. Και έγινε κάποια διόρθωση. Λοιπόν, να πω και κάτι. Δεν μπορώ να δεχτώ. Ας αφήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που λένε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ωραία. Εγώ θα μείνω στο θρησκεία γιατί είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Νομίζω, βασικά θέλω να πιστεύω, ότι ο Χριστός είναι ο Θεός της αγάπης, δίδαξε την αγάπη, ανεφόρον. Την Πόρνη, την Μιχαλίδα, αυτά, λοιπόν. Τον ληστή, τον Φαρισαίο, να πω κι άλλα. Όσοι λοιπόν διαδηλώνουν έξω και οι οποίοι δεν αμφισβητούν τον Ιησού ως ιστορικό πρόσωπο, καλά. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως, αλλά το αφήνω. Γιατί όσοι πιστεύουν, ναι. Τον θεωρούν δεδομένο. Άρα δέχονται και αυτά, αυτά τα γεγονότα, τα επεισόδια από τη ζωή του. Άρα δεχόμαστε ότι αυτά έγιναν. Επομένως, ο Θεός της αγάπης και της ελευθερίας, άρα της δημοκρατίας, είναι δυνατόν να μην... ήταν σύμφωνος με κάτι τέτοιο. Ας μην το πάω τόσο μακριά γιατί να μην γίνω και εγώ γραφική. Μιλάω τώρα όμως για εκείνους οι οποίοι το βλέπουν έτσι. Ναι. Όταν αγαπάς και πάλι χωρίς όρια, χωρίς ασθενή. Αν έχεις άχρο δέρμα, μαύρο δέρμα, κίτρινο δέρμα. Η διαφορετικότητα. Αγόρι, είναι... κορίτσι. Η διαφορετικότητα, στίγμα είναι άλλων εποχών. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι στην εποχή της τεχνολογίας, όταν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν και το κινητό και την τηλεόραση και αυτά, και συμβαδίζουν με την εξέλιξη. Πώς θέλει μόνο την τεχνολογική εξέλιξη. Εξελιγμένος και προοδευτικός και προοδευμένος δεν είσαι όταν έχεις το κινητό τελευταίας τεχνολογίας. Λέω τώρα τα αυτονόητα, αλλά πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Και εγώ θέλω να πω κάτι μόλις τελειώσεις. Ναι. Είναι όταν... αφού γράψεις, όταν θέλεις πραγματικά να προοδεύεις, να εξελίσσεις. Αλλιώς, ας τους βάζαμε στο περιθώριο, να γυρίσουμε σε άλλες εποχές, σε άλλες μορφές. Πιο καλά να τους βάλουμε και σε, να τους μαντρώσουμε. Σε γέτο, αυτό λέει, λέγα, αυτό. Όπως έχουμε κάνει Ισραήλ, την Γάζα. Ναι, λοιπόν. Με τείχο. Καλά. Εκεί είναι άλλο πάλι, δεν θα θες εκεί, γιατί είναι το μένελο διόψη του νομίσματος εκεί. Γέτο. Παγορεύεται να βγεις έξω από εκεί. Δεν θα αναφερθώ ούτε στην Ελληνική κοινότητα, ούτε στη Μουσουλμανική κοινότητα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι χτες ήμουν μπροστά σε μια κουβέντα στον επαγγελματικό μου χώρο, κάποιον γνωστό, και το θέμα αυτό. Και διερευνήσαν τα ημάτια του και λένε: μα είναι δυνατόν να ψηφιστεί αυτό και ένα παιδί πώς θα μεγαλώνει με σε μια οικογένεια που θα βλέπουν δύο άντρες έτσι και δύο γυναίκες αλλιώς. Και το ένα έτσι και το άλλο. Και τους λέω, δηλαδή είναι πιο καλό να βλέπουν τον άντρα να πλακώνει τη γυναίκα. Αυτό ήθελα να πω για την αντιστροφή. Μπράβο. Δηλαδή η ετεροφιλία. Να βλέπει το παιδί, τον εξασφαλίζει. Παιδί, τον πατέρα να βιάζει το αδερφάκι του. Ακριβώς, καταλάβατε. Ή τη μάνα να φέρνει τους φίλους στο σπίτι. Ή τον πατέρα να παρατάει τα παιδιά και τη μάνα. Και να, εκτός από το ότι χτυπάει να την κακοποιεί και τα παιδιά του και να τα παρατάει και να μην. Τι είναι καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να τα πούμε. Γιατί όχι, να τα πούμε. Έχουμε να τα πούμε. Ότι είναι δύο άντρες και μεγάλο ένα παιδί, άρα θα γίνει και αυτό ομοφυλόφιλο. Είναι δύο γυναίκες.
Τι βλακίες αυτές. Τότε με την ίδια λογική και ένα παιδί, άμα βλέπει τον πατέρα να πλακώνει τη μάνα στο ξύλο, θα γίνει και αυτός εγκληματίας. Θα γίνει κακοποιητικός. Αντιθέτως, όχι, όχι, όχι. Εδώ τώρα. Θα μου επιτρέψετε με τις επιστημονικές μου πια γνώσεις από αυτού, γιατί. Είπαμε λοιπόν, να είμαστε προσωπικά σχόλια, αλλά εντάξει, δεν κάνω όχι, 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 όχι. Πουλάνε τα πράγματα. Ναι, εσύ είπες το προσωπικό σχόλιο, εγώ τώρα θα κάνω, θα κάνω το επιστημονικό, αν θέλει σχόλιο. Λοιπόν, αντιθέτως, ενώ τίποτα δεν προδιαγράφει, και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω και αυτό το λεξιλόγιο, τίποτα δεν προδιαγράφει την πορεία ενός παιδιού προς την ομοφιλοφιλία, εάν οι δύο γονείς είναι ομοφιλόφιλοι. Αντιθέτως, το τονίζω, επιστημονικά αποδεδειγμένο, οι προσλαμβάνουσες από την οικογένεια, εάν δείχνουν παθογένεια, κακοποιητική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία, έμφυλη βία, λοιπόν, είναι σχεδόν βέβαιο, με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα οδηγήσουν το παιδί είτε στο ένα άκρο είτε στο άλλο. Ή στου θήτη ή στου θύματος. Και ξέρετε, δεν παίζει ρόλο το φύλο κατά ανάγκη. Δηλαδή, δεν σημαίνει... Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να μας βλέπουν οι φίλοι, μας έχουν κλείσει τα μόνιμα. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ναι, ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι ένας χαρισμικός, μας έκανε... Συμβαίνουν και αυτά, είχαμε ένα τεχνικό... Ναι. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι αντιθέτως, όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, αυτό στιγματίζει τα παιδιά και οδηγούνται είτε στο ένα άκρο είτε στο άλλο, είτε σε αυτό του θύματος, είτε σε αυτό του θήτη, γιατί και δεν έχει να κάνει με το αν είναι αγόρι ή κορίτσι, δηλαδή και ένα κορίτσι μπορεί, βεβαίως, να θυματοποιηθεί ή το αγόρι να θυματοποιηθεί και εξίσου και τα δύο να γίνουν θήτες. Υπάρχουν και σχετικές σειρές στην τηλεόραση, μπορείτε να τις δείτε. Είναι το επίσης, γυναίκες, σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, δεν θα πω ποιο, το Γυναίκες Δολοφόνοι, βρείτε να δείτε. Δηλαδή, ναι, εμένα με ενδιαφέρει και από εγκληματολογικής άποψης. Μην πηγαίνεις μακριά. Γιατί είναι γυναίκες... Ένα λεπτό να το ολοκληρώσω. Κακοποιητική συμπεριφορά. Εις βάρος αυτών των κοριτσιών ή των μητέρων τους μέσα από τους σε δολοφόνους. Και μιλάμε για σκληρές περιπτώσεις. Ναι. Το έχω δει. Οπότε, δεν η ετεροφιλοφιλία ή μάλλον η ετεροφιλία, το ετερόφιλο να το πω έτσι, του ζευγαριού δεν εξασφαλίζει ούτε διασφαλίζει την σωστή τη συνύπαρξη των δύο και τη σωστή ανατροφή των παιδιών και διαπαιδαγώγηση. Και αν δούμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ των τελευταίων μηνών, βρήθη, αν το λέω καλά, περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης από γονείς στα παιδιά, παππούδες, στα εγγόνια. Το οποίο είναι περιπτώσεις κακοποίησης ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης συζύγων και παιδιών. Και μετά. Γιατί τι λέμε. Όχι, και ακόμα και σήμερα είχαμε πάλι μία. Δεν το είδες, γυναικοκτονία. Ανθρωποκτονία. Νομίζω Ηράκλειο, ναι. 29 χρόνια τώρα, 39. Και βλέπουμε επίσης την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Όχι, δεν είναι για σένα κάτι δικό μου σημείο. Την εγκληματικότητα των ανηλίκων να οδειάζει. Παραβατικότητα των ανηλίκων. Έτσι το λέμε, αλλά θα πω κάτι. Αλλά για να μην κρυβόμαστε και πίσω από τις λέξεις, τελικά καταλήγει σε εγκληματικότητα. Η παραβατική συμπεριφορά έχει διάφορες εμφάνισεις. Στο απόγειό της είναι εγκληματική. Λοιπόν, θα πω λοιπόν τώρα κάτι, γιατί τώρα θα. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση και στη Βουλή, άκουσα αρχηγούς κομμάτων συγκεκριμένων. Μικρών κομμάτων, να τοποθετούνται και να λένε αυτό για τη θρησκεία. Σε αυτό απάντησα νομίζω, γιατί εφόσον είμαστε χριστιανοί, έτσι. Αγαπάμε αυτό. Χωρίς όρια και χωρίς. Και κάποιοι άλλοι πατριώτες, και για το πατριώτες να πω, ή να πάρω και το πατρίδα, με αυτούς τους ανθρώπους η πατρίδα τους χρησιμοποιεί. Και δεν λέω μόνο στο στρατό που πλέον υπηρετούν, εδώ και χρόνια, αλλά και σε άλλα παιδεία. Άρα, προσφέρουν. Αλλά ακόμα και ως φορολογούμενοι πολίτες προσφέρουν.
Γιατί τα ταμεία της πατρίδας, για να υπάρχει πατρίδα, από τους μπράβο, και να υπάρχει στρατός και όλα αυτά, από τους φορολογούμενους. Και αυτοί μπαίνουν επίσης στο κάδρο, έτσι, στο πλάνο και στη μεγάλη εικόνα. Άκουσα όμως, εντάξει τώρα θα το πω, και έναν βουλευτή μεγάλου κόμματος, ο οποίος έχει υπάρξει και αρχηγός αυτού του κόμματος, να αναφέρεται, να επικαλείται μάλλον ως αυθεντία τον Γιάννη τον Πανούση, και να λέει ότι με κατηγορεί, τα λέει εμένα, ότι είμαι ο πισοδρομικός και εγώ, ο οποίος αυτός ως τάξης πρωθυπουργός έκλεισε τη διέλυση της Χρυσή Αυγή. Και είπε, αναφέρθηκε στο Γιάννη τον Πανούση, και λέει, και ο Γιάννης ο Πανούσης λέει, είναι ο πισοδρομικός και αυτά. Λοιπόν, επειδή τώρα εσύ ξέρεις πολύ καλά, συμβαίνει ο Γιάννης ο Πανούσης να έχει υπάρξει, δεν θα πω καθηγητής μου, θα πω δασκαλός μου, και είχα και συμπλήρες τότε ως φοιτήτρια, ήταν ο πρώτος καθηγητής, ή μάλλον για την ακρίβεια, ήταν ο πρώτος καθηγητής με τον οποίο εγώ ως φοιτήτρια, ως ακαδημαϊκή πολίτης, ήρθα σε επαφή, ένα παιδί τρομαγμένο εδώ από την Αθήνα, πήγα στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτιο, εγώ περίμενα να μπω και σε αμφιθέατρο, μπήκα σε αίθουσα. Ο Γιάννης ο Πανούσης λοιπόν έχει έναν λόγο, τώρα μιλάω ανταυτού, αλλά επειδή τον έχω, το ξέρω αυτό το οποίο λέω, έχει έναν λόγο, μία πορεία, μία στάση ζωής, η οποία χαρακτηρίζεται από συνέπεια. Και πάντοτε, πάντοτε ήταν εκτός πλαισίου με θετικό πρόσημο, με την καλή έννοια. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο και θα έχω απέναντί μου τον καθηγητή της έδρας να μιλάει από καθέδρας και τα γνωστά. Μηδένισε, εκμηδένισε αυτή την απόσταση και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πλάι μας, γύρω μας, αυτό και αυτό, κυρία Σάντα, αυτό και με τα ονόματά μας, να μας θυμάται. Να... Λοιπόν, δηλαδή, στους άλλους ήμουνα η κυρία συνάδελφος και, και όχι μόνο εγώ. Μας ήξερα με τα μικρά μας ονόματα. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο είπε αντίκειται στην πραγματικότητα ή πηγαίνει προς την πλευρά στην οποία θα το παρουσίασε ότι πηγαίνει ο συγκεκριμένος πολιτικός. Καλό θα ήταν λοιπόν και για αυτόν, αλλά και για άλλους όσοι συμφωνούν με αυτόν, να δουν το τι είπε ο Γιάννης ο Πανούσης, να το διαβάσουν και να μάθουν και να δουν πώς το είπε, γιατί το είπε και ναι. Αγάπησε την εγκληματολογία εξαιτίας και χάρισε αυτόν. Εξαιτίας του στην αρχή και χάρισε αυτόν στην πορεία. Και στο εργαστή της εγκληματολογίας αυτά τα θέματα εμείς τα είχαμε συζητήσει. Δηλαδή όταν ο Γιάννης ο Πανούσης στο εργαστή της εγκληματολογίας στο Δημοκρίτιο μας έβαζε... 1986, Οκτώβριος, ναι, 30 ναι. Μας έδωσε θέματα να επεξεργαστούμε. Θανατική ποινή αυτό είχα. Ναρκωτικά, ομοφιλοφιλία, αν είναι ομοφιλοφιλία έγκλημα. ναι, εντάξει, είπαμε. Είμαστε εδώ, κάνοντας μια υπέρβαση και οι δύο, η κάθε μια για διαφορετικό λόγο, και θα μας το συγχωρήσετε, αλλά είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντί σας, απέναντι στο κανάλι. Απέναντι στο κανάλι. Και να το πω, γιατί εδώ πέρα είμαστε μια οικογένεια, έχουμε κάνει και φίλους. Έχουμε... Και απέναντι και στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, ο οποίος... Μας έχει εμπιστευτεί, μας έχει δώσει τον ναι, αυτό ναι, να... Ναι, ναι, και είναι... Φέρουμε τις απόψεις μας και να λέμε τα νέα του νησιού μας και τις απόψεις μας για το νησί. Οπότε, ό,τι αποκλειστικά, ό,τι είπαμε απόψε εδώ, εντάξει, είναι το λιγότερο το οποίο μπορούμε να πούμε και να κάνουμε γι' αυτό. Αν συμφωνείς, θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ το θέμα για το γάμο των ομόφωνων ζευγαριών. Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας το κάλυψαμε, ότι είπαμε ότι θέλαμε να πούμε. Ναι, και να... Από εκεί και πέρα το αφήνω στον καθένα. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να πω κάτι, ένα λεπτό, δεν διαφωνώ, αλλά και... Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν συμφωνώ κιόλας. Ναι, να πω κάτι, ότι... Εντάξει. Το είπα αυτό, με διέκοψες με τον Βίχα σου και πρέπει να το ολοκληρώσω και να πω λοιπόν ότι... Το διάλειμμα. Με το διάλειμμα συνεχίζουμε. Δεν ήταν καν μουσικό, ήταν ηχητικό και ήταν και κακό ήχο, Μαρίνα. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
Θέλω λοιπόν να πω ότι θα πούμε και κάτι πιο ευχάριστο μετά, γιατί σε αυτό το κανάλι, εντάξει, οφείλουμε και κάποια πράγματα, να πούμε και κάποια πράγματα πρώτοι, αποκλειστικότητες, γιατί μπορούμε, δεν ξεκυριακό είναι αυτό, μπορώ, λόγω θέσεων. Λοιπόν, να πω ότι ας διαβάσουν λοιπόν τι είπε ο Γιάννης ο Πανούσης και θα δούμε. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι η τοποθέτηση ενός κόμματος το οποίο υποτίθεται ότι... Με σαν προοδευτικό χώρο. Το ακραία προοδευτικό θεωρούσε. Όλα τα χρόνια λέγαμε το ρίξι... Ναι, ρίξι... λοιπόν. Κι όμως δεν. Άρα βλέπετε ότι να το... Τελικά, ο κομμουνισμός είναι συντηρητισμός, άκουσέ με. Γιατί έτσι ιδεατά δεν είναι εφαρμόσιμος και όταν πάμε επί του πρακτέου γίνεται φασισμός. Και εδώ μιλάει, είπαμε, το οικογενειακό βίωμα, η πείρα, η γνώση, με αποδείξεις δηλαδή. Λοιπόν, αυτό. Εξάλλου στη Ρωσία δεν άλλαξε τίποτα από τίποτα. Είπαμε, αλλάξαμε ρούχα. Τίποτα. Ακόμα και τότε. Ρούχα αλλάξαμε. Προχώρησε μόδα και άλλαξε. Λοιπόν. Εγώ θέλω να. Έχω να πω κάτι, να πούμε ευχάριστα πράγματα. Πες, σε ευχάριστα. Και μετά θέλω να πω κάτι όχι δυσάρεστο. Μία είδηση η οποία την προηγούμενη. Μάλιστα ήθελα να την πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω. Η οποία προβληματίζει. Προβληματίζει και δεν την είπαμε λόγω απουσίας μας. Κυκλοφόρησε και μάλιστα εγώ έχω εδώ πέρα όλο το άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή και το άρθρο λέει «Διεθνές σώσεις για τις Κυκλάδες». Έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τουρισμού και την άνοιξη του τουρισμού και την άναρχη δόμηση στις Κυκλάδες και μάλιστα είμαστε στα 7 πιο... Στα 7 μνημεία τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο το 2014, στη λίστα με τα 7 μνημεία. Να πω κάτι. Και στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στην Ελλάδα είμαστε στα 3. Ναι, είμαστε 3 μνημεία. Ναι, όλες οι Κυκλάδες θεωρούνται πολιτιστικό μνημείο. Ναι. Και ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχει η σύμφωνος της Σέριφος και Φολέγανδρος. Και αυτό που λέει το άρθρο, που μάλιστα κυκλοφόρησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από συμπολίτες μας, δεν ξέρω αν το διαβάσαν όλο ή αν το διαβάσαν μόνο τους τίτλους, γιατί έχω όλο το άρθρο από την Καθημερινή. Λέει ότι η αύξηση του τουρισμού έχει δημιουργήσει προβλήματα στις, πέρα από πλήθος περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συστημάτων. Και δεν το διαβάζεις έτσι όπως το λέει. Αργός, υπάρχει η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η λειψιδρία, τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων, οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, που και αυτό το βλέπουμε, υπάρχουν κάποιοι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, και έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση από κάποιους άλλους που δουλεύουν μονίμως ως υπάλληλοι των πρώτων. Και όλα αυτά κλείνουν στο να κινδυνεύουν να χάσουν το αυθεντικό τους χαρακτήρα. Σε δυσμενείς συνθήκες, εδώ θα το πω συγγνώμη, γιατί έχω μιλήσει και με παιδιά τα οποία δουλεύουν σε επιχειρήσεις στο νησί. Αυτό βέβαια δεν είναι. Ναι, αλλά πρέπει να το πούμε για να διορθωθεί. Δεν θα τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Όχι, όχι. Δηλαδή εξοντωτικά ωράρια. Και είναι ναι. Καθώς η ταχεία τουριστική οικοδόμηση απειλεί την εγγενή ομορφιά τους. Και καταλήγει σιγά σιγά το, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία για τις άδειες που έχουν βγει σε ποσοστό από το 18 μέχρι το 22 και όλα τα λοιπά. Εκεί που λέει, που καταλήγει το άρθρο είναι ότι επιθυμεί να προκαλέσει έναν ευρύτερο προβληματισμό η ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού στους κατοίκους των Κυκλάδων με όρους βιωσιμότητας για να μην καταστρέψει τα μνημεία και λέει να μην παρασυρώμαστε, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, από την έκρηξη της δημοφιλίας τους η οποία θα εξαφανιστεί έπειτα από μερικά χρόνια αφού όμως θα έχει προκαλέσει μία-μία αναστρέψιμη ζημιά. Άρα τι λέμε, ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές που λέγανε όλοι τη φωλέγα να σου πάει στον αυτόματο. Ναι. Και έλεγε εσύ, ποιον αυτόματο, τίποτα δεν είναι στον αυτόματο. Έχει τώρα πέραση. Έχει φέτος του χρόνου, παραχρόνου, επέλεξε 10 χρόνια. Μετά τι. Ναι. Είναι με μαθηματική εκείνο ακριβία, το οποίο δεν γνωρίζουν και το πολλοί από τους ναι, πες αυτό. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στο εξωτερικό υπάρχει μια τάση. Τα τουριστικά γραφεία λένε φέτος μόδα η Ελλάδα.
του χρόνου. Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Του παραχρόνου Ιταλία. Αυτό το γνωρίζω. Αυτό λοιπόν, και αν όχι κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια, τι γίνεται. Όπως και με τη Μύκονο έγινε φέτος το χρόνο, γιατί βγήκε μια κατάσταση, έπεσε στις προτιμήσεις, στην δυσφημίσια για την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό λοιπόν μπορούν, επειδή όλα αυτά κρίνονται και από τις. Από τις συμφωνίες και από τα συμφέροντα των μεγάλων τουριστικών οργανισμών, και δεν μιλάμε τώρα για τουριστικά γραφεία, μιλάμε για, για τουριστικούς οργανισμούς του ΟΗ και κάποιες άλλες, δίνουν ένα μπούσουλα. Δίνουν ένα στόχο να στοχεύσετε προς την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η άναρχη ανοικοδόμηση το βλέπουμε και στο Ρησάκι μας. Δόμηση, παιδί. Ανοικοδόμηση. Ναι. Βλέπουμε στο Ρησάκι μας πώς ήταν η χώρα, πού έχει φτάσει, και έχει μεγαλώσει γιατί φτιάχνεται ξενοδοχεία. Κοντεύει να ενωθεί η χώρα με την άλλη μεριά. Εδώ. Το είχε πει ο παππούς μας αυτό, ο γεροπρόεδρος, και ήταν αδής Μαρίνα. Επειδή είναι, και τώρα, κοίτα, κάποιοι επικαλούνται τους γεννήτορες και τους προγόνους τους. Δεν ξέρω τι, δεν τους ήξερα, δεν. Εμείς δικαιούμαστε να το κάνουμε, γιατί ας πούμε το στίγμα του συγκεκριμένου προέδρου, του αείμνης του Βίκτορα Καριστινέου, υπάρχει πάνω στον τόπο. Οι νεότεροι δεν το γνωρίζετε, αλλά θα το μάθετε. Η στροφή, ας πούμε, εκεί που πάμε στα πάνω μεριά, αυτή την κλίση την έχει, γιατί εκείνος όρισε να γίνει έτσι, γιατί τους είπε ότι θα έστει αυτοκίνητο στη Φολέανδρο και πρέπει να στρίβει. Άφησαν κάτω τις αξίνες και λένε πάει ο γεροπρόεδρος, τρελάθηκε. Και εκείνος τους, επειδή άκουγε, τους λέει σας άκουσα, είχε ακουσιμένες όλες τις αισθήσεις του, και τους λέει σας άκουσα και θα έρθει η μέρα που στο νησί τα αυτοκίνητα θα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Ευτυχώς, την ίδια διορατικότητα και διάβια πνεύματος είχε και ο δάσκαλος, ο γιος του. Έχουμε την τύχη, έλα να κάνω και ένα αυτοαναφορικό σχόλιο, να ήταν ο πατέρας μας και ο παππούς μας. Αυτή τη διάβια πνεύματος, γιατί θέλει δουλειά, να βλέπεις καθαρά, θέλει δουλειά. Δεν έχει να κάνει μόνο με ευφυΐα ή οτιδήποτε. Πρέπει να καθαρίζεις την εικόνα και να βγαίνεις από πάνω. Με μηδενική εστίαση, τα παιδιά μου καταλαβαίνουν τι λέω. Από πάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι το είδαμε κι εμείς. Όταν λοιπόν εμείς εδώ λέγαμε, και δεν λέω μόνο εγώ, γιατί και εσύ το είπες, το είπα εγώ, αλλά και εσύ. Λοιπόν, το τι θα γίνει. Περισσότερο να το λέω. Έτσι. Ήταν θέμα χρόνου. Δεν είναι επειδή, θεωρώ, όχι, γνωρίζω. Εδώ δεν λέμε γραφικότητες, περιγράφουμε πραγματικότητες. Απλώς, για κάποιους είναι δύσκολο να το δούνε. Ξέρεις, καμιά φορά γίνεσαι αντιπαθής γι' αυτό. Το Λεανδρό έχει γίνει αλλά είναι αυτό. Ναι. Μια συλλογικότητα, δεν ξέρω, σύλλογος, που κάποιων ανθρώπων, μια ομάδα... Όχι, άσαμε να το πω εγώ, όχι, επειδή... Ένα λεπτό, τι το ξέρω ακριβώς, αφού θα συμμετάσχω σε αυτό. Έχω εδώ και το καταστατικό. Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, συγγνώμη, δεν έχω προλάβει να κάτσω να το μεταφράσω και να το... και εγώ και ο σύζυγός μου σε αυτό. Ναι, μεταξύ. Λοιπόν, φυσικά, θα σου το δείξω και όλες, να μου το εκτυπώσει και όλες, να το μπορέσω γιατί μου είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, ακριβώς πάνω σε αυτό, έχει γίνει κίνηση. Για να μην... Η αλήθεια είναι ότι προσέγγισαν και την μία πλευρά και την άλλη, και των υποψηφίων, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα, αλλά, δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε. Πάντως είναι μία κίνηση η οποία πραγματικά στοχεύει σε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Και νομίζω όχι μόνο στη Φολέγανδρο, και γενικότερα. Ναι, γιατί κρυμμαχάνεται έτσι το χρώμα των νησιών. Χάνεται η ομορφιά τους, χάνεται η παράδοση, χάνεται αυτό που πας, αυτό που τραβάς στις Κυκλάδες τελικά, τι είναι το ιδιαίτερο χρώμα, τα ωραία σπίτια, το παραδοσιακό. Όλοι λέμε για τη χώρα της Φολεγάνδρου. Άμα η χώρα της Φολεγάνδρου γίνει μια πολιτεία... είχε πει λοιπόν θα είναι αυτά τα σπίτια. Θα είναι το κέντρο της. Αυτό, είδες, θα είναι το κέντρο της το ενδιαφέρον. Το κύριο θα χάνεται. Κάποια όρια. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το άρθρο, λέει κάποιος, γνωρίζω, θα σε διακόψω, ότι για την Αμοργό, οι ξαπλωτές πολυκατοικίες στην Αμοργό μπαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει, δηλαδή, κτίσματα που απλώνονται κατά μήκος και θα το ναι, δείξουν. Ναι, βέβαια. Ναι.
Ναι. Και όλα αυτά πιάνουν χώρο. Εδώ τώρα θα λένε ότι μέσα στο 2024, νομίζω και το καλοκαίρι κιόλα, θα ανοίξει το ξενοδοχείο Γκούνταρι, νομίζω. Γκούνταρι. Αυτό πάλι το Πέλε Γκούνταρι. Το κόψουν. Είναι. Ξέρεις που έχει καταλάβει που έχει χτιστεί. Ναι, νομίζω. Είναι από, από το λιβάδι πιο πίσω, πάνω από το κάτω και πιο πίσω, σε κάτι χωράφια του τίποτα, ναι, που είναι στην άκρη του γκρεμού, δηλαδή από το κάτω και πίσω προς τη Φωτεινάγκαλη, από εκεί, μου το έδειξε κάποιος που συνεργαζόμαστε και κάποια τοπογραφικά στη Φωτεινάγκαλη, μου λέει σε αυτό εδώ το σημείο, θα σου το δείξω στο σπίτι, τώρα δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Ναι. Του λέει, εκεί δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει, ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα και η λογική και το... Η ιδέα είναι πίσω ότι... Πίσω από αυτό, ναι. Όχι. Είναι ότι πια. Φτιάχνονται και έχει θέα μόνο τον γκρεμό και τη θάλασσα, γι' αυτό και δεν έχει πρόσβαση σε παραλία παρά μόνο πισίνες, και πίσω το τίποτα. Και μπορείς να πας εκεί πέρα μόνο με ελικόπτερο, με σκάφους που θα κάνουν μια προβλή, κάπου κάτι, δηλαδή, εντελώς μόνο. Δηλαδή, να σου πω ποιο είναι το δηλαδή. Το... Δίλα, δηλαδή φανερά λοιπόν, γιατί δηλαδή, φανερά λοιπόν, εξαφανίζεται η άγρια ομορφιά του νησιού μας. Ναι. Πάντοτε όλα τα προηγούμενα χρόνια, για την ακρίβεια δεκαετίες, εμείς είχαμε τη Φωλέγανδρο ως συνώνυμο της άγριας ομορφιάς. Και λέγαμε, έλεγαν, η Φωλέγανδρο με την άγρια ομορφιά της. Αυτό. Κανείς δεν λέει να μην διευκολυνθεί η διαβίωση των κατοίκων. Άλλο, δεν άλλο, άλλο. Αλλά καταστρέφεται ένας από τους πόλους έλξης της. Θα φύγει αυτό το άγριο του τοπίου. Αυτό. Ήδη στην πλευρά την δυτική, έτσι δυτικά δηλαδή, νομίζω προς να μας χρησιμοποιήσει στα αναμεριά. Ξότερα μας αναμεριές και από την άγριο παντελεμετικά, τα έχουν χτιστεί τα πάντα. Θα χαθεί αυτό που θέλουμε. Εντάξει, ναι, πουλήστε, πάτε χρήμα να ζήσετε, αλλά μην ξεπουλάτε και την πατρίδα μας. Τελικά ξεπουλάμε. Ξέρετε κάτι. Τι θα γίνουμε αυτό που έλεγε ο κολλάκος. Ωραία, έλα, έλα. Ναι, ναι, γιατί είχα και αυτή την τύχη τελικά πόσα χρόνια πριν. Ναι, βλέπετε. Αυτό το οποίο είπα πριν, ότι να βλέπεις την καθαρή εικόνα και τις προσλαμβάνουσες. Τα έφερε η τύχη και οι δρόμοι μου διασταυρώθηκαν με κάποιον ανθρώπων οι οποίοι ήταν διορατικοί. Ο Κολάτος είχε πει ότι θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα είμαστε, σε μένα, τα γκαρσόνια και οι σκουπιδιάριδες της Ευρώπης. Και πραγματικά θέλω στους πατριώτες, στους συμπατριώτες μας, οι οποίοι μας ακούν, να τους πω ότι ξέρετε, μην σας φαίνονται πολλά τα 15, τα 20 και τα 30 χρόνια. Μία γενιά, μέχρι τώρα θεωρείται ότι είναι 30 χρόνια, σου είπα ότι θα συρρυκνωθεί αυτό, λένε ότι ίσως και τα 6 και 3 χρόνια. Λοιπόν. Αλλά ας το πάρουμε μία γενιά των 30 ετών. Αν όχι τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας δεν θα έχουν γη δική τους. Και θα λένε το «δώσ' μη παστό». Δώσε μου που να σταθώ στη φωλή. Δεν θα έχουν. Δεν θα έχουν. Θα είναι όλα άλλο. Θα είστε γκαρσόνια, σερβιτόροι, στον τόπο σας. Θα έχετε το εστιατόριό σας, θα το σερβίρετε. Και μετά τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν να καθαρίσουν. Και να το εστιατόριο σας, μπορεί να το νοικιάσετε το κτίσμα για να δουλέψει την επιχείρησή σας. Ναι. Αν σας ενδιαφέρει η Φωλέγανδρος μακροπρόθεσμα και να υπάρχει και μετά από εσάς, και ούτε τα παιδιά σας να δείτε, ούτε τα εγγόνια σας, το μετά. Γιατί όταν αγαπάς πραγματικά τη Φωλέγανδρο, δεν την αγαπάς για όσο ζεις εσύ, την αγαπάς για το μετά. Για το μετά 100, 200, 300 χρόνια. Αυτό είναι η αγάπη για τη Φωλέγανδρο. Και αυτού του είδους την αγάπη, εγώ συγγνώμη, εγώ η κακιά, η σκληρή, αλλά δεν τη βλέπω στους πατριώτες μας παρά σε ελαχίστους. Και είναι όλη της παλιάς γενιάς. Στους νεότερους, κάποιους έχω στο αδιευκρίνιστο, αλλά οι περισσότεροι όχι. Όχι. Και μετά. Λόγου γνώσεως και επιγνώσεως αυτά τα οποία λέω. Το ξέρω, δηλαδή, και είναι τρομακτικό. Πραγματικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έρθει η μέρα και δεν θα υπάρχει αυτός ο βράχος εκεί έτσι. Ήδη δεν είναι πια όπως ήταν.
Και όχι γιατί έγιναν οι βελτιώσεις στις ζωές μας εκεί. Όχι. Μιλάω για το άλλο. Απαραίτητο να γίνει. Αυτή την αγάπη την είδα λοιπόν σε ξένους ανθρώπους. Σε ξένους οι οποίοι την γνώρισαν. Ως επισκέπτες. Ναι. Και την ερωτεύτηκαν. Ναι. Δεν τη θεωρούσαν εδώ. Την καλησπέρα μου στον Μιχάλη, στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Ερίκο. Στη Βίβια. Στη Βίβια. Όχι, και στη Βίβια. Λοιπόν. Ο κύριος Ερίκος, ο οποίος γνωστός σε όλους, δεν θα πω το επιθετό του, ξέρει εκείνος και φίλος του πατέρα μας και μου εξέφρασε τις ανησυχίες του και μαζί του και, να το πω αυτό, η κόρη του αείμνηστου του πρόεδρου της χώρας, του Μάτσα και νομίζω σύζυγος του γιατρού του Μανωλά δεν ήταν. Στον οποίο χρωστά και τη ζωή μου, την κυρία Κέτη, είχα μια σύντσιμα. Λοιπόν, τα ξέρω αυτά με το λιμάνι, τι και πώς, εντάξει, τα ξέρω και τι, λοιπόν. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά είναι και ανησυχία τέτοια. Ίσως κάποιοι στο φόβο τους για το χειρότερο γίνονται υπερβολικοί, αλλά τελικά τι θα εμποδίσει το χειρότερο να έρθει. Γιατί θυμάμαι και τις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 67 με τα γραφικά, ήρθαν οι τουρίστες και τα δώσαμε. Λοιπόν, αυτή η λελογισμένη χρήση του τόπου και του τοπίου του, αυτό είναι το ζητούμενο. Το λελογισμένο αγάπη. Και κουμπώνει και, στο άρθρο που είπα νωρίτερα. Ακριβώς, λοιπόν. Αυτές είναι οι ανησυχίες μας. Από την άλλη βέβαια θέλω να πω ότι βλέπουμε σε κάποια στοιχεία από το νησί, κάποια παιδιά, κάποιους ναι, γι' αυτό είπα ότι έχω στην ανίχνευση και βλέπω. Που κάνουν προσπάθειά τους, πάρουν ένα βήμα μπροστά, εκφράζουν λόγο και συναισθήματα. Ναι, και ίσως να ήμουν λίγο άδικη. Είπα ότι στους νεότερους να υπάρχουν και κάποιοι, όχι, ανασκευάζω. Υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίοι δεν το κάνουν για να αποκομίσουν ίδιον όφελος, έτσι, αλλά βγαίνουν. Θα το πεις ή θα το πω, γιατί προχθές... Ναι. Θα το πεις εσύ, γιατί προχθές έβαλα δύο φορές τα κλάδια. Κι εγώ. Λοιπόν, από αυτή την εκπομπή, ναι, γιατί και χθες είπαμε για το... Δεν μπορούμε δυστυχώς να μεταδώσουμε τραγούδια για λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Ναι, αλλά όμως θέλουμε να τον φέρουμε για συνέντευξη, έστω και μέσω Skype, γιατί το καλοκαίρι το είπαμε αυτό, Κωνσταντίνε, το έχουμε πει επανειλημμένως και από την εκπομπή και το είπαμε. Και θα το κάνουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια παιδιά, νέοι άνθρωποι, παιδιά που ξεκίνησαν μόνα τους, μόνος στο τίποτα, σε έναν τόπο με τίποτα από στοιχεία τέτοια. Και να πω και κάτι. Και πολύ καλό στο στίχο. Και πολύ και χάρηκα, γιατί του είχα πει ότι δεν χρειάζεται ο στίχος. Για ναι, να πραγματικά, σου, ή την πραγματικά ήταν ένας στίχος εχμηρός, θετικά, δηλαδή μας τρύψε την καρδιά, γλυκόπικρα. Να το πούμε, είναι ο Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, είναι ο γιος της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ήταν και με την αντιπολίτευση. Μανώλη του Παπαδόπουλου, ο εγγονός του Παπακώστα, ναι, το πούμε έτσι. Ναι, έτσι, λοιπόν. Οπότε, αυτό το παιδί, να το πω, δεν μυρικάζει φόρμες άλλων. Δηλαδή δεν ακούς αυτό το παιδί και λες, αν μου θυμίζει εκείνο, γιατί ας πούμε έχουν γίνει και κάτι άλλες προσπάθειες στο νησί μας, και ακούς κάποιον να τραγουδάει και λες, τι ακούω, τον Άσημο, τον Παπα Κωνσταντίνου. Ναι. Το παιδί έχει ακολουθήσει ένα είδος, νομίζω αυτό είναι τραπίρα, θα σας γελάσω, δεν είμαστε πολύ καλή. Δεν είμαστε πάρα πολύ καλή συνοδεία. Νομίζω στο τραπ πάει περίπου, επειδή έχει αυτό το στυλ. Λέω. Κωνσταντίνα, αν κάνουμε λάθος, διόρθωσέ μας. Αλλά τουλάχιστον το τελευταίο τραγούδι που ανέβασε, το γράμμα, μπορείτε να το δείτε στο YouTube, το γράμμα. Να το δείτε, να το ακούσετε. Το άκουσα δύο φορές έβαλε τα κλάματα. Τόσο συγκινητικός ο στίχος, τόσο πολύ μας ακουμπάει, τόσο τρυφερός στίχος και τόσο... Είναι... Όμως είναι πρόσεξε, και ενδεικτικός, ναι, δεν είναι μόνο τρυφερός. Θα σου πω ότι έχει με... Αν κατάλαβα τι θέλει να πει ο ποιητής, επειδή υποτίθεται ότι αυτά πτέται και του δικού μου χώρου και...
υπάρχει μέσα ο πόνος της απώλειας και ο θυμός της απώλειας μαζί και η αποστροφή και πόσο ωραία, δηλαδή τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω τα λογοτεχνικά σχήματα, τα εκφραστικά μέσα τα οποία Κωνσταντίνε, θα το χρησιμοποιήσω στη διδασκαλία τον, ως κείμενο πραγματικά για τον ανεξάρτητο πλάγιο λόγο και αυτά και πώς δεν έχω λόγια, παιδί μου, είναι εξαιρετικό, πραγματικά δεν μπορώ και να τη θασέψω τώρα και τη συγκίνησή μου. Έστειλα και στη μητέρα του και λέω, να, ας πούμε, αυτό το παιδί θα μπορούσε, αν κάποιος, λέω εγώ τώρα, γνώριζε, ας πούμε, είχε διασυνδέσεις με ένα σημαντικό λαϊκό τραγουδιστή, πρωτοκλασά το όνομα, ναι, να το φέρει σε επαφή, ας πούμε, πρωτοκλασά το όνομα, ο οποίος όμως να αγαπάει τους νέους και να έχει κάνει και τέτοιες συνεργασίες. Ναι, λέω εγώ έτσι, ένα στρίχη. Ή πρωτοκλασά το όνομα στο μοντέρνο τραγούδι. Πάλι, δεν λέω φίλο, είδες, δεν λέω ούτε αν είναι άντρας, γυναίκα και ο πρώτος και ο δεύτερος. Ναι. Ο οποίος πάλι να αγαπάει τους νέους και να έχει κάνει τέτοιες συνεργασίες και να είναι κάτι καινούριο. Ναι, αλλά ο Κωνσταντίνος πέσει την τσαμπούνα. Α, περίμενε, μα γι' αυτό. Ναι. Και θα μπορούσε, μην πεις, από και το τρίτο. Ή σε κάποιο άλλο, σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη του παραδοσιακού έντεχνου εναλλακτικού χώρου που να μπορεί. Πρέπει να γράψω και τα ονόματα, αντιστοίχως, Μαρίνα. Ναι. I know. Κατάλαβες. Ναι. Ε? Ναι. Λέω, εγώ αν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο που να ξέρει αυτούς τους τρεις, θα μπορούσε. Να βοηθήσει τα δικά μας τα παιδιά. Και τόσο ταλαντούχο λοιπόν, παιδί. Και επειδή θα κρύβω μισό τα χλώ μου, επειδή αυτό το άτομο είμαι εγώ, η Μαρίνα ξέρει γιατί, ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ εγώ, γιατί θεωρώ ότι αυτό το παιδί πρέπει να έχει ένα βήμα και ένα χώρο στον χώρο. Είναι ένα γιατί παίζει πολύ καιρό μπροστά του. Κοίταξε, να πω και κάτι, και είναι και ένα ωραίο παιδί, ρε παιδί μου, βγάζουμε και κάτι. Να μην πούμε ότι είναι παιδάκι. Ναι, είναι βιδής, αλλά όχι, να το πούμε και αυτό φωτογραφικό. Κοίταξε, επειδή το προσκήνιο. Αν και νομίζω ότι πιο καλά κουμπώνει εδώ. Αυτό είπα και εγώ από την αρχή. Σου βρήκαμε το τέλος, Κωνσταντίνε. Και μάλιστα είναι και ένα πρόσωπο που θα συζητηθεί πάρα πολύ τώρα το επόμενο και αυτό. Θα συζητηθεί. Ζάρι. Ζαριές. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Θα πω και κάτι λίγο μετά όμως για να μην. Επειδή έχω εξπεράσει μια ώρα. Ναι, να πω κάτι. Επειδή σε αυτό το. Όχι. Ευχάριστο. Ναι, μα κάτι ευχάριστο θα πω. Ναι. Επειδή σε αυτό το κανάλι. Να κλείσουμε για τον Κωνσταντίνο με ένα εύγε. Ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο. Από εμάς θα έχεις και χώρο εδώ και. Μακάρι να μπορούσαμε να αναράγουμε τα τραγούδια σου, αλλά δυστυχώς τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Τώρα από εκεί πέρα θα το κοιτάξουμε, μπορούμε, γιατί, ναι, θα μεταδίδουμε. Θα το δούμε στα πνευματικά του δικαιώματα, οπότε με κάποιο ναι, τρόπο αν θέλει θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό το παιδί πρέπει να το προβάλλουμε. Στη Φολέγανδρο αυτή τη στιγμή έχουμε τον Θανάση τον Άγα και τώρα τον Κωνσταντίνο. Και όχι Κώστας, Κωνσταντίνος και πόσο πολύ μου αρέσει. Το εκτιμώ ότι αυτό το παιδί δεν έχει μείνει μόνο σε αυτό το είδος μουσικής. Και το εξελίσσει. Αυτό. Αυτό. Και την παράδοση. Μπράβο, ναι, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Ακούστε ξανά, σας το ξαναλέω, ακούστε το τραγούδι, το γράμμα λέγεται, γράμμα μάλλον, γράμμα. Λέω να το δώσω, στο YouTube δεν θα μου δεις ακούσετε τον Παπαδόπουλο, αλλά πυρομανείς. Το τραγούδι λέγεται γράμμα. Μ' αρέσει ευρηματικό το πυρομανείς, γιατί όταν έχεις πυρ φωτιά μέσα σου, έχεις και μανία. Έχεις αυτή τη φλόγα της δημιουργικότητας. Μπράβο σου. Και έχεις και μανία. Και η μανία δεν σημαίνει κατά ανάγκη. Ναι. Κάτι κακό. Ναι. Όχι. Λέμε διαβάζω μανιωδώς. Δεν κάνω μαθήματα ελληνικών. Να πω κάτι. Λοιπόν. Να κλείσω με κάτι. Θα κλείσεις να πούμε από αυτό. Τώρα ότι την επόμενη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή. Ούτε την παραεπόμενη Παρασκευή. Η Μαρίνα θα απουσιάζει. Ναι, έχω δύο επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις δύο Παρασκευές απανωτά. Ζητάω συγγνώμη. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Ναι, εντάξει. Επειδή σε αυτό το κανάλι, ρε παιδί μου, θέλουμε να βγάζουμε και κάποια. Ελπίζω να μπορέσω. Απόψε να είπαμε για τον Αβά. Να προφτάσω. Πολύ ναι, το να προφτάσω υπάρχει λόγος και το λέω να προφτάσω. Και ξέρω. Να σα έχω κάποιο νέο από τις απουσίες μου.
Οπότε δεν θα γίνει εκπομπή ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη Παρασκευή. Ας πω όμως κάτι εγώ. Θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 του μηνό, την ημέρα της γυναίκας. Θα πούμε και για τη θέση της γυναίκας. Θα δούμε την ημέρα τι θα έχουμε, θα δούμε. Ποιον, πια, ποιες. Τέλος πάντων, κορίτσια θα παίξει. Αγόρι δεν νομίζω να φέρουμε την ημέρα της γυναίκας. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Εγώ θα σας καληνυχτήσω. Καληνύχτα από εμένα. Καλή αντάμωση μετά από δύο Παρασκευές. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γενικώς να προσέχετε γύρω σας. Και να τους αγαπάτε και τους εαυτούς σας και τους διπλανούς σας. Ανεξαρτήτως φίλου. Δεν αλλάζει κάτι στην αγάπη. Το είπαμε και εγώ θα πω μπράβο και καλή αρχή σε αυτό που έγινε και να είναι ευτυχισμένος όλες τις οικογένειες και όλα τα παιδιά του κόσμου. Ναι. Και επειδή η αγάπη δεν έχει φίλο, αλλά θέλει φίλια αισθήματα, αυτό. Αλλά δεν θα κλείσουμε έτσι, γιατί εσύ θα είσαι μετά από δύο Παρασκευές. Θέλω να... Ελπίζω να είμαι κι εγώ. Αλλά, θέλω να είμαστε πρωτοπόροι. Αλλά επειδή θέλω να προλάβω τις εξελίξεις, θέλω να σας πω ότι επειδή έρχεται και η Eurovision, Τι, θα κάνουμε την Eurovision. Όχι. Να πω ότι, επειδή ξέρουμε ποια... Το κόσμο από καλά είναι από τα δύο διαλέξεις. Ξέρουμε ποια είναι η τραγουδίστρια της Ελλάδας. Ποια θα πας. Η προσώπησή μας. Ναι, βεβαίως. Είναι η Μαρίνα Ισάτη. Ισάτη, όχι εγώ. Η Μαρίνα Ισάτη. Έχουν κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο κάποια, νομίζω, αποσπάσματα, κάτι, εγώ δεν πρόκειται να τα δω, είπαν κάτι για τον τίτλο, ναι. Να πω όμως ότι να περιμένετε κάτι το οποίο θα έχει και μια σημειολογία, γιατί άλλωστε αυτό είναι η Μαρίνα Ισάρτη, ποτέ τα τραγούδια της δεν είναι άνευ περιεχομένου, δεν είναι. Θα έχει από κάτω... Ένα υπόβαθρο, ένα χαρτί. Λοιπόν, εντάξει, κάποιοι την είδανε και στο Πρωτοχρονιά, λίγο κάτω στην Αθήνα, αλλά αυτή η κοπέλα κάνει μια σπουδαία δουλειά. Πάντα, κοίταξε τι σημαίνει... Φοβερή μουσικός. Βέβαια, δεν το συζητώ. Δημιουργός. Ναι, και από όσο λένε οι πληροφορίες μου, είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος και ως χαρακτήρας. Αυτό το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ σχεδόν από πρώτο χέρι. Σχεδόν. Ναι. Να πω όμως κάτι, ό,τι κάνει, ό,τι κάνει είναι προσεγμένο, να πω ότι, κάτι άλλο θέλω να πω και με διέκοψες. Ναι. Όχι, έφυγες πάλι. Εγώ δεν θα είμαι. Όχι, έφυγες πολύ μακριά, κάτι γιατί αυτό το οποίο θέλω να πω τώρα. Ναι, πώς φέρνει, το θυμήθηκα, γιατί είναι σημαντικό, πώς φέρνει οργανικά την παράδοση στο σήμερα. Γιατί εδώ θα θυμηθούμε την αγαπημένη μας καθηγήτρια, την Ελένη την Καμπουρίδου, να της πούμε και την καλησπέρα και Ελένη. Ξέρω ότι μας βλέπει. Αγαπημένη μου καθηγήτρια δασκάλα, η οποία μας έλεγε ότι τι μεταλαμπαδεύουμε, ό,τι είναι ζωντανό από την παράδοση, αξίζει να μεταλαμπαδευτεί. Και η Μαρίνα Ισάτη κάνει ακριβώς αυτό. Και επειδή μας βλέπει βέβαια, τη στέλνουν την καλησπέρα. Καλησπέρα όμως από εδώ θα μου επιτρέψεις, πέρα από τους, από τη δασκάλα, από την καθηγήτριά μου, έχω πει και άλλες φορές, θα στείλω και ευχές από καρδιάς και σε παιδί της καρδιάς μου. Το είχα πει, τον έχω βαφτίσει κιόλας, το γεράσι μου είχε γενέθλια, δεν μπόρεσα να είμαι εδώ στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί είχε στις 6 του μηνός. Είμαι πολύ περήφανη γιατί την πορεία του και στον ακαδημαϊκό χώρο είναι σπουδαία και είναι και ένα πάρα πολύ καλό και ωραίο παιδί. Είναι καλός. Αλλά είναι. Είναι. Και στην μητέρα του, γιατί είναι και αυτό, την φίλη μου, την αδελφή μου, γιατί είχε και αυτή η γενέθλια την περασμένη Παρασκευή, ήθελα να τα πω ζωντανά. Αγαπημένη μου Σούζη, Σουζάννα. Να είσαι αυτή η οποία είσαι και να είσαι για πολλά χρόνια. Θα μιλήσουμε. Μόνο αυτή που είσαι να είσαι, τίποτα. Και επειδή εγώ δεν θα έχουμε και εκπομπή, και στην Ανθούλα μας να ευχηθούμε, γιατί θα έχει την άλλη αδερφή και φίλη, γιατί θα έχει χρόνια παρασκευή. Ναι, δεν θα είμαι εγώ. Ό,τι εγώ θα είμαι. Σωστά, δεν θα έχουμε εκπομπή. Οπότε... Γιατί θα
είμαι εγώ. Εγώ δεν θα είμαι. Εσύ να πω λοιπόν τις ευχές και γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Τους δικούς μας ανθρώπους, με κάθε τρόπο, πρέπει να τους έχουμε κοντά μας και να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Όχι... Να τους κοίτα, δεν μπορώ να τους αγαπάω όλους με την έννοια υπάρχει... της εσωτερικό αυτό, ναι, του πολύ προσωπικό. Αλλά υπάρχουν διαβάθμιση, βεβαίως. Αγαπάω σαν πιο πολύ, αγαπάω τον άλλο. Αλλά τουλάχιστον ας πούμε, να τον σέβομαι, τον ναι, με αυτή την έννοια, γιατί έχει μια μορφή αγάπη. Ναι. Ήθελα όμως να τα πω αυτά. Και υπάρχουν λόγοι για το. Επειδή που τα λέω αυτά. Και έχω ζητήσει και κάτι για την εκπομπή, μια χάρη. Θα πούμε κάποια πράγματα για Μικρασία Καπαδοκία. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία η Σούζη. Ελπίζω να είμαστε καλά, και να τα πούμε σε 15 ημέρες από το σήμερα. Να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. 15, όχι 15, 20. Είναι 20 ημέρες, ξέχασα, είναι δύο εκπομπές. Είναι δύο εκπομπές. Λοιπόν. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Σας χαιρετάω.